Συνεχίζουν τις περιοδίες τους ανά τη χώρα οι υποψήφοι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία χθες στην Κοζάνη και σε γνωστό Ο ΣΥΡΙΖΑ, συντρόφοι και σύντροφοι, πρέπει να γίνει ξανά η ελπίδα του τόπου για την τεράστια πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε στην πόλη μας και στον ομό μας τον βουλευτή και υποψήφιο πρόεδρο Σοκράτη Φάμελο, αλλά πριν που δώσω τον λόγο θα ήθελα να μας πει πρώτα και δύο κουβέντες η βουλευτής του νομού μας Καλλιόπη Βέτα. Καλησπέρα, χαίρομαι που ανταμώνουμε για άλλη μια φορά. Καλωσορίζουμε με χαρά τον σύντροφο Σοκράτη Φάμελο στην πόλη μας, στο νομό μας. Έναν σύντροφο που σαν πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας έδωσε πάρα πολλά, κράτησε την κοινοβουλευτική ομάδα ενωμένη, δημιουργική, δυνατή, δραστήρια. Και το οφείλουμε πάρα πολλά γι' αυτό. Βέβαια το γνωρίζω από το 19 που είμαστε μαζί και ήταν και τομεάρχης ενέργειας και πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ για τον τόπο μας, μιας και έχουμε θέματα εδώ να χαράξουμε τη δική μας πολιτική για αυτά που μας συμβαίνουν με τη βίαιη πολυνητοποίηση. Κλείσαμε ένα δύσκολο κύκλο με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προχωράμε αισιόδοξα, δυνατά, δυναμικά, ενωμένα, με πολιτικό λόγο, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι εδώ δυνατός με όλους μας. Γιατί εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες, δεν εξυπηρετεί συμφέροντα όπως θέλουν κάποιοι να κάνουν. Γι' αυτό σας καλώ την επόμενη Κυριακή, 24 του μήνα, να δώσουμε ένα δυναμικό παρόν όλες και όλοι στις εκλογές, να ψηφίσουμε τον πρόεδρο που θα πάει παραπέρα το ΣΥΡΙΖΑ και θα τον δυναμώσει. Στην αριστερά, στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη, αυτό που έχουμε μάθει είναι να φτιάχνουμε, να χτίζουμε. Δεν έχουμε μάθει να γκρεμίζουμε. Είτε αυτό αφορά το βιώσιμο των ανθρώπων, είτε αφορά μια προοδευτική κοινωνία, είτε αφορά το περιβάλλον, είτε αφορά τα έργα. Οι αριστεροί και οι προοδευτικοί άνθρωποι φτιάχνανε, πηγαίνανε μπροστά. Και γι' αυτό όλοι στεναχωριόμαστε, γιατί βλέπαμε το τελευταίο διάστημα το κόμμα μας σιγά σιγά να γκρεμίζεται. Και από αυτό θέλω να ξεκινήσω. Από το γιατί είμαι υποψήφιος. Γιατί μπορεί πολλοί από εσάς να έχετε ξαναρωτήσει, και το ξέρω ότι έχετε ξαναρωτήσει, και πέρυσι το καλοκαίρι και το Φεβρουάριο. Γιατί Σοκράτη τώρα είσαι υποψήφιος. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτά. Τα δύσκολα νομίζουν κάποιοι. Δεν είναι έτσι, σύντροφοι και συντρόφοι σας. Πρώτα απ' όλα γνωρίζετε ότι ταυτότητά μου εμένα είναι συνυφασμένη, που λέμε, με την αριστερά και τον ρόλο του ενεργού πολίτη. Άρα δεν μπορούσα να βλέπω το σπίτι μας να γκρεμίζεται και εγώ να μένω μέτοχος. Και γι' αυτό το λόγο ανέλαβα τώρα την ευθύνη. Γιατί θεωρούσα ως μέλος μιας συλλογικότητας ότι θα μπορούσα να προσφέρω από οποιοδήποτε ρόλο επέλεγε η συλλογικότητα αυτή. Και αυτό έκανα μέχρι τώρα. Δεν διεκδίκησα δηλαδή και δεν ζήτησα ποτέ να έχω προσωπική προβολή. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι αγώνες τόσων χρόνων, οι θυσίες τόσων χρόνων, οι ελπίδες της νέας γενιάς και οι ιδέες και αξίες της αριστεράς θα απαξιωθούν και θα συρρυκνωθούν. Γι' αυτό είπα πρώτος εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη και σας ζητώ αυτή την ευθύνη να την αναλάβουμε μαζί. Γι' αυτό έχω έρθει εδώ σήμερα.